Κεντρικού Συλλόγου και Περιφερειάρχη Αττικής, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Γεια σας κύριε Πατούλη, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Καλημέρα και να σας πω όλους εσάς, τους τηλεθεατές σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Και εύχομαι να είναι και μέρες οι οποίες, ναι μεν θα υποστούμε την υψηλότερη μεταδοτικότητα του ιού, αλλά με τη λιγότερη νοσηρότητα ελπίζουμε και βάσει των στοιχείων. Αυτό μάλλον έτσι πρέπει να είναι. Αυτή είναι η ευχή όλων μας, κύριε Πατούλη. Αλλιώς υπολογίζαμε να αποχαιρετήσουμε βέβαια το 2021 και να υποδεχθούμε το νέο χρόνο που ευχόμαστε να είναι καλύτερος. Αλλά χθες είχαμε μια μαύρη μέρα. 21.000 κρούσματα, όλοι νομίζω παγώσαμε. Θα έρθουν και άλλες τέτοιες μέρες, κατά την εκτίμησή σας. Σήμερα δηλαδή μπορούμε να δούμε και χειρότερα. Ναι, ενδεχομένως να δούμε μεγαλύτερα ή περίπου τα ίδια αποτελέσματα, διότι αυτή, αν θέλετε, η έξαρση σχετίζεται και με κάποια τριήμερα που πέρασαν. Mm-hmm. Υπάρχει, όπως είπαμε, η υψηλή μεταδοτικότητα, η οποία αναδεικνύεται σε όλο τον κόσμο, έτσι κι αλλιώς, βεβαίως και στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να φτιάξουμε τα αναχώματα εκείνα, τα οποία αυτή η υψηλή μεταδοτικότητα δεν θα σημαίνει νοσηρότητα ή απώλεια ζώων. Έτσι λοιπόν θεωρούμε, αφενός μεν η ατομική προστασία θα πρέπει να λαμβάνεται απόλυτα υπόψη σε όλες μας τις επαφές, δηλαδή η περιβόητη μάσκα και προφανώς με την υψηλότερη δυνατή ασφάλεια αυτής. Από την άλλη πλευρά θεωρούμε ότι όλοι θα πρέπει που έχουν μπει στην διαδικασία την εμβολιαστική να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους, είναι απαραίτητο. Και μέτρα εδώ και τώρα, κύριε Πατούλη, σε λίγο θα είναι εδώ κοντά μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η κυβέρνηση μέσα στην ημέρα θα ανακοινώσει τα μέτρα. Αυτά που ξέραμε για τη Δευτέρα πρέπει να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από αύριο. Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι όσο γρηγορότερα γίνει η οποιαδήποτε αύξηση της μεταδοτικότητας, τόσο καλύτερο. Αυτό νομίζω ότι μπορεί ο ένας να το αντιληφθεί, η κάθε κοινή λογική. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν και περαιτέρω μέτρα. Δηλαδή, προς ποια νομίζω κατεύθυνση, κύριε Πατούλη? Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι δεν πάει να πει ότι μετά από 4 μέρες θα μπορούν να ληφθούν τα μέτρα ή να μην ληφθούν αμέσως. Βέβαια, υπάρχει και η οικονομία, υπάρχει και η διάθεση της πρωτοχρονιάς. Όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη. Θεωρώ ότι κάποιες ώρες ενδεχόμενες που να σχετίζονται με την πρωτοχρονιά και που προφανώς θα δημιουργήσουν μια αύξηση του συγχρονισμού να ληφθούν υπόψη με περαιτέρω. Ρεβεγιόν δηλαδή, στο σπίτι μας δηλαδή, για να το πούμε απλά. Κοιτάξτε, δεν θέλω να γίνω εγώ μάρτης κακών ειδήσεων όσον αφορά το κομμάτι της διασκέδασης. Τη δική σας άποψη θέλω εγώ, προφανώς. Τα μέτρα θα τα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Έτσι, είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να προσεχθεί είτε μέσω των rapid test ή ίσως και ο χρόνος μετά από την πρωτοχρονιά να μην είναι εκείνος που θεωρούσαμε ότι μπορεί να παραμείνουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ανοιχτά ή τα λεγόμενα έτσι μπουζούκια. Ναι, πάντως εδώ αυτό και θέλω να πω, κύριε Πατούλη, δύο επιλογές υπάρχουν. Ή θα λειτουργήσουν κλαμπ, κέντρα διασκέδασης, μπουζούκια όπως λέτε που ανοίγουν από τις 11 και μετά, ή δεν θα λειτουργήσουν. Τι από τα δύο? Κοιτάξτε, πρέπει να γίνει? Εκεί πιθανολογώ ότι θα υπάρξει η ψαλίδη. Μάλιστα. Θεωρώ ότι θα υπάρχει η ψαλίδη. Από την άλλη πλευρά όμως, θεωρώ όπως υπόθηκε και στο ρεπορτάζ σας, ενδεχομένως όλα αυτά τα οποία ζούμε να είναι καταστάσεις της αποφώνησης του ιού, δηλαδή όλοι πρέπει να κοιτάμε στο παρόν, αλλά πρέπει να κοιτάμε και με το μάτι μας για μετά το χειμώνα, όπου τα πράγματα να κατορθώσουμε να είναι καλύτερα. Σε αυτό το κομμάτι όμως, θα έλεγα του αναχώματος, θα παίξει και ουσιαστικό ρόλο η αναβάθμιση ή η περαιτέρω δικτύωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, δηλαδή θα πρέπει όσοι θετικοποιηθούν να έχουν μια επαφή με το θεράποντα γιατρό ή με το δίκτυο το οποίο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και το λέω και σαν είδηση και η Περιφερειατική και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά θα ανακοινώσουν το δίκτυο των γιατρών με τους οποίους μπορούν να επικοινωνούν σε επόμενες μέρες, θα ανακοινωθεί το δίκτυο αυτό αύριο. Όποιος έχει συμπτώματα, ας πούμε, κύριε Πατούλη. Εγώ θα σας έλεγα ότι προφανώς σίγουρα όποιος έχει συμπτώματα,
αλλά και μία πρώτη επικοινωνία ενδεχόμενη από την πρώτη στιγμή που θα είναι θετικός, να πάρει κάποιες οδηγίες τι πρέπει να κάνει ή τι δεν πρέπει να κάνει. Αλλά και από την άλλη πλευρά, εάν υπάρξει λόγος στην παρακολούθηση να πάει στο νοσοκομείο κάποια στιγμή, μάλιστα, να πάει την κατάλληλη στιγμή. Να μην καθυστερήσει. Γιατί, κύριε Αναστασοπούλου, τα περισσότερα περιστατικά, δυστυχώς τα οποία αντιμετωπίστηκαν και τελικά κατέληξαν στη ΜΕΘ ή κατέληξε η ζωή τους, σχετίζονταν με χρονικές στιγμές που θα έπρεπε να είχαν πάει πιο γρήγορα, πιο σύντομα, για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν με επάρκεια. Προφανώς από εκεί και πέρα, νομίζω ότι... Πείτε μας μια κουβέντα και για τα σχολεία, παρακαλώ, κύριε Πατούλη, γιατί υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες. Χθες εδώ στην εκπομπή μας, για παράδειγμα, ο κύριος Τζανάκης είπε ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ να δοθεί μια εβδομάδα παράταση των διακοπών για τα σχολεία. Εσείς συμφωνείτε με αυτό, μπορεί να γίνει? Κοιτάξτε, προφανώς τα σχολεία αυτή τη στιγμή είναι κλειστά. Νομίζω όμως ότι αν συνεχίσουν τα κρούσματα να αυξάνονται, θα είναι μια καλή λύση και με τα σχολεία να υπάρξει μια μικρή παράταση αυτών των διακοπών. Είναι κάτι όμως το οποίο πιθανολογώ ότι αμέσως μετά την πρωτοχρονιά θα μπορέσει κανείς να το ζυγίσει βάσει των κρουσμάτων. Δεν το αποκλείω ότι θα πρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο όταν θα δει κανείς τα κρούσματα στις 3 Γενάρη, 4 Γενάρη. Οπότε βάσει αυτού να μπορέσει να δώσει πάντως μια διέξοδο στη μεταδοτικότητα. Φαντάζομαι και εσείς δέχεστε πάρα πολλά τέτοια ερωτήματα κάθε μέρα σε σχέση με τα σχολεία. Θέλω να σας το ρωτήσω ευθέως, γιατί ήσασταν και από τους πρώτους που είχατε πει στην αρχή αυτής της περιπέτειας τα σχολεία πρέπει να κλείσουν χθες. Υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουμε στην τηλεκπαίδευση φέτος, κύριε Πατούλη, ή το βλέπετε δύσκολο? Νομίζω ότι δεν θα συμβεί αυτό, διότι θα σας πω, τότε που το είχαμε πει, ερχόταν ένα τσουνάμι που δεν είχαμε κανένα τρόπο αντιμετώπισης, δεν υπήρχε εμβολιασμένος κόσμος, ήταν κάτι πολύ άγνωστο, φεύγανε πολλοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο και το βλέπαμε, η μεταδοτικότητα έπρεπε να αποκοπεί γρήγορα. Θεωρώ λοιπόν ότι με όλο αυτό το κομμάτι που σήμερα μιλάμε, και με τα self-test και με τα rapid test και το PCR που πλέον γίνεται απλά και εύκολα, μπορεί να αποφευθεί με περισσότερη αύξηση, εάν θέλετε, των μετρήσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως, εάν δούμε διπλασιασμούς κρουσμάτων, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη και θα πρέπει να ληφθούν τα μέτρα εκείνα, ώστε να αποτελέσουν το ανάκωμα της μεταδοτικότητας. Ακόμη και κλείσιμο δηλαδή και λειτουργία μέσω τηλεκπαίδευση, αυτό πρέπει να είναι το τελευταίο που θα κάνουμε, κύριε Πατούλη. Και Αναστασοπούλου, θα πρέπει προφανώς αυτό να είναι το τελευταίο, διότι επαναλαμβάνω, απλώς αρχικά θα πρέπει, εφόσον δούμε ότι παραμένουν τα ίδια κρούσματα ή αυξάνονται, να το έχουμε και αυτό στη φαρέτρα μας, μάλιστα, όχι μόνο αυξάνοντας τις μετρήσεις, εάν θέλετε, των παιδιών στο επίπεδο τουλάχιστον του αν είναι θετικά ή όχι, αλλά ενδεχομένως και σε κάποιες μέρες, οι οποίες μπορεί να παραμείνουν κλειστά επ' αφορμής και το Χριστούγεννα. Κύριε Πατούλη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εύχομαι καλή χρονιά. Καλή δύναμη, να προσέχουμε καλά και όλα θα πάνε καλύτερα στη νέα χρονιά. Μακάρι να ισχύσει αυτό που είπατε, ότι ο ιός κάνει ένα τελευταίο ξέσπασμα για να μας αφήσει επιτέλους. Μακάρι αυτό να το δούμε μέσα στην επόμενη χρονιά. Καλή συνέχεια, χρόνια κύριε πολλά Πατούλη. Σε όλους. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε, μας έδωσε πάντως την είδηση ο κύριος Πατούλης, ότι αν τα κρούσματα